Είχαμε την κηδεία σήμερα τη 43χρονη Δώρα, η οποία δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό τη Χαρά. Ναι, πλήθος κόσμου σήμερα είπε το τελευταίο αντίο στη 43χρονη Δώρα, που έπεσε θύμα δολοφονίας από τον πρώην σύντροφό τη στο Αγρίνιο. Δύο μέρες μετά το σφιγερό έγκλημα, η άτυχη γυναίκα κηδεύτηκε στο χωριό της, το Δοκίμι Αγρινίου, και στην εκκλησία βρέθηκε σύσσωμη η τοπική κοινωνία, συγγενείς, γνωστοί της και τραγικές βέβαια φιγούρες ήταν οι γονείς και τα αδέλφια της. Την ίδια ώρα, ο 30χρονος καθομολογίαν δολοφόνος περνούσε κάτω από δρακόντια μέτρα την πόρτα του εισαγγελέα για να απολογηθεί. Όμως τι έγινε? Αν και αρχικές πληροφορίες έλεγαν ότι την υπεράσπισή του είχε αναλάβει ο δικηγόρος Χρήστος Τσιμπούκης, εκείνος με ανάρτησή του ξεκαθάρισε ότι λόγω φόρτου εργασίας αδυνατεί να ασχοληθεί. Προς το παρόν φαίνεται ότι δεν έχει δεχθεί κάποιος δικηγόρος να τον αναλάβει, γι' αυτό και είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να διοριστεί συνήγορος. Μετά λοιπόν την εμπλοκή με τον δικηγόρο, ο 30χρονος μεταφέρθηκε από τα δικαστήρια ξανά στην αστυνομική διεύθυνση. Χθες στο κρατητήριο τον επισκέφθηκαν οι γονείς και οι αδελφοί του και σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του, ο 30χρονος ήταν χαμένος και έκλαιγε συχνά, ενώ έπαθε και κρίση πανικού και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου τον εξέτασε ο ψυχίατρος που του έδωσε αγωγή.